Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει προγραμματίσει την υλοποίηση σειράς δράσεων, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στον ετήσιο προγραμματισμό της για το έτος 2022. Στο πλαίσιο αυτό, αποφάσισε τη συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού για την ενίσχυση των δράσεων που υλοποιεί με το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό του για την αποκοινού με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων κάθε παιδιού και της οικογένειάς του στους κρίσιμους τομείς της βίας, της υγείας, της εξαφάνισης και της φτώχειας. Η εκδήλωση υπογραφής του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της ΠΕΔΑ Μυθή και το Χαμόγελο του Παιδιού θα πραγματοποιηθεί την 5η 25 Αυγούστου στο σπίτι του οργανισμού στη Νέα Ηρακλίτσα Καβάλας. Θα υπογράψουμε τον αξιότιμο πρόεδρο 11 η ώρα στην Ηρακλίτσα. Θα είμαστε εκεί για να ξεκινήσουμε ένα άλλο επίπεδο συνεργασίας. Εγώ να σας πω ένα μεγάλο μπράβο, το ξαναλέω, επειδή αρκετό καιρό τώρα προσπαθούμε με τον κύριο Γιαννόπουλο να δώσουμε μία βοήθεια, ο καθένας από το δικό του κομμάτι. Σας ευχαριστώ, αλλά νομίζω ότι όλα τα μπράβο αξίζουν στον κύριο Γιαννόπουλο, στους συνεργάτες του και σε όλη αυτή τη λειτουργία την πολυετή που έχει το Χαμόγελο του Παιδιού που τόσα πολλά έχει προσφέρει στην ελληνική κοινωνία. Έχετε τέτοια προβλήματα στους δήμους, στο Δήμο και γενικότερα στους Δήμους που τα βλέπετε μπροστά σας καθημερινά, κύριε Μαυρίδη, σε αυτό? Ναι, και δυστυχώς αυξάνονται, ιδίως σε κάποιες κατηγορίες, ιδίως στις παιδικές ηλικίες. Οι κοινωνικές μας υπηρεσίες απασχολούνται και προσπαθούν να βρουν λύσεις και σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις η συμβολή του Χαμόγελου του Παιδιού ήταν πολύ σημαντική και διευκόλυνε έτσι ώστε να δώσουμε κάποιες λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές μας κοινωνίες. Άμεση εμπλοκή με τις υπηρεσίες των Δήμων.